Αριστοτέλη σας σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε όλες και σε όλους σας. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 6 του Φλεβάρι. Δεν θυμίζει τίποτα Φλεβάρι, βέβαια. Αυτό το λέγαμε και νωρίτερα. Αλλά και ονείδες. Πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο στις πανεπιστήμια. Πάμε στα πανεπιστήμια να δούμε τι γίνεται. Στα πανεπιστήμια. Χθες είχαμε και επέμβαση της αστυνομίας στην νομική της Κομοτηνής. Μεγάλη ένταση. Χρήστος Χατζημίσης. Έλα, Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο, ξανά. Ναι, καλημέρα και πάλι. Μεγάλη ένταση, όπως είπες και εσύ, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, στην νομική σχολή της Κομοτηνής, όπου φοιτητές προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τους υπαλλήλους στην Πρυτανία, αλλά και περίπου 400 φοιτητές να δώσουν τις εξετάσεις τους. Το μεσημέρι λοιπόν είχαμε την επέμβαση των ΜΑΤ μετά από αίτημα της Πρυτανικής Αρχής, με επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν στην Κομοτηνή και με την αστυνομία να προχωρά σε 18 προσαγωγές. Όλα τα άτομα τα οποία ήταν εκεί για να καταλάβουν την νομική σχολή του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και ήταν και φοιτητές που ήταν για να δώσουν εξετάσεις εκεί. Είναι εξεταστική περίοδος. Ήταν να δώσουν εξετάσεις περίπου. Ναι, περίπου 400 φοιτητές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι οποίοι παρεμποδίστηκαν. Προσήλθαν για να δώσουν εξετάσεις και παρεμποδίστηκαν από τους καταληψίες να μπουν μέσα στο κτίριο της νομικής. Ναι, γιατί οι εξετάσεις βεβαίως θα γίνουν διαδικτυακά. Ναι, γιατί είναι αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτό που λέμε ότι η μισή θα πούμε λένε ναι στο ψηφιακό, η μισή λένε όχι, αλλά ακόμα και σε αυτούς που λένε πόσοι ναι. Πόσοι ήταν οι καταληψίες, πόσοι ήταν, ρε Χρήστο μου. Αριθμό δεν γνωρίζουμε. Δεν ήταν σίγουρα 400 όσοι Άλιστα. ήταν και οι. Πήγαν δηλαδή 400 φοιτητές. Παιδιά, διάβασαν να δώσουν εξετάσεις στην νομική της Κομοτηνής. Πήγαν οι κύριοι αυτοί, κατέλαβαν τον χώρο. Πήγαν μετά την απόφαση του Πανεπιστημίου να δοθούν οι εξετάσεις. Έτσι. Γιατί, γιατί πολλά πανεπιστήμια να βάζουν το βέτο και λένε ότι όχι, συνεχίζουμε την κατάληψη. Δεν δεχόμαστε τίποτα. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν έχει τα το ναι να του Πανεπιστημίου. Αυτές για τις οποίες είχαν διαβάσει και είχαν προετοιμαστεί. Πήγαν λοιπόν οι κύριοι αυτοί. Σαν να ήταν το σπίτι τους, το κατέλαβαν, εμπόδισαν τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου να πάνε στη δουλειά τους, εμπόδισαν τους 400 φοιτητές να δώσουν τις εξετάσεις τους και η Πρυτανία φώναξε την αστυνομία. Και λέει, ελάτε, πάρτε τους. Γιατί η δουλειά έτσι δεν γίνεται. Αυτό τώρα και μετά η ένταση συνεχίστηκε. Εδώ είχαμε και αρκετά μεγάλη ένταση. Είχαμε αντεγκλήσεις, είχαμε προσαγωγές. Είχαμε 18 προσαγωγές που μας είπε ο Χρήστος. Και στη συνέχεια όλο αυτό μεταφέρθηκε και έξω από το Πανεπιστήμιο. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου οι φοιτητές έκαναν πορεία και μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου κατά της επιχείρησης της αστυνομίας στη νομική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή. Ναι. Στη συνέχεια, μετά το τέλος της πορείας, κάποια άτομα, κουκουλοφόροι, στην Πρυτανία προκάλεσαν θωρές στο κτίριο, στο παντζούρι της Πρυτανίας εκεί και άλλες καταστροφές. Είχαμε και την επέμβαση της αστυνομίας και σε αυτήν την περίπτωση. Οι αστυνομικοί έλαβαν εντολή να προχωρήσουν αμέσως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να αποφευθούν επεισόδια. Παρέμειναν εκεί με τα άτομα να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα. Ακόμη και για τον νεκρό αστυνομικό στουρέντι. Ακόμη και για τον νεκρό αστυνομικό στουρέντι, τον Γιώργο Νικερίδη. Ναι, ναι. Είχαμε τέτοια συνθήματα σύμφωνα με πληροφορίες. Και εκεί τελείωσε και αυτή η ένταση. Για πάμε να ακούσουμε αυτό το στιγμίο του Χρήστο. Για ένα λεπτό. Παιδιά, όλο αυτό έχει πάρει άλλες διαστάσεις τώρα. Έχει περάσει σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα άλλο πλαίσιο. Έχει ξεφύγει. Και έχουν από εκεί που ξεκινούσαμε και είχαμε πρωταγωνιστές τους φοιτητές, που μην ξεχνάμε ότι οι πρωταγωνιστές σε όλη αυτή την ιστορία είναι τα παιδιά, τα οποία. Ο σκοπός τους ποιος είναι, ο στόχος τους, να πάνε στη σχολή τους με ασφάλεια, να δώσουν τα μαθήματά τους, να περάσουν. Τελειώσαμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, οι εικόνες που είδαμε είναι σε μια άλλη σφαίρα πραγματικότητας που περάσαμε σε αυτό το στάδιο τώρα. Με αυτά τα σχόλια. Πάντως, για έναν άνθρωπο που έχει φύγει και από τη ζωή. Πάντως, και με τέτοιο τρόπο. Αν οι φοιτητές δέχονται να τους εκπροσωπούν αυτοί οι κύριοι, εδώ με τις κουκούλες, με τα καδόνια, με τα συνθήματα, με τις προσβολές εναντίον ενός ανθρώπου ο οποίος δολοφονήθηκε, ενός ανθρώπου που είχε πάει στη δουλειά του, από άλλους κύριους με κουκούλες, από άλλους
περιθωριακούς τύπους. Δεν ξέρω τι σχέση είχε αυτό με το φοιτητικό κίνημα και αν εκφράζει όλο αυτό τους φοιτητές, ακόμη και αν διαφωνούν με το νομοσχέδιο το οποίο θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Αυτό είπαμε, είναι δικαίωμά τους, είναι άσχετο. Είναι μια άλλη υπόθεση, αυτό είναι άσχετο. Μπορεί να διαφωνεί και να μην παρεμποδίζει παράλληλα και να μην προσβάλλει επίση και όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν.